Να σου βάλω λίγο. Δεν πειράζει, άντρα, δεν σε παρακαλώ, το έχεις σπάντου. Συγγνώμη. Μα τι κάνεις? Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν δοκιμάζεις όμως λιγάκι? Δεν θέλω τσάι. Ωραία, και τι θα θέλεις τότε να πιεις? Ένα γλυκύβραστο θέλω. Βέβαια. Γκαρσόν! Ένα γλυκύβραστο! Μα σε παρακαλώ, βρισκόμαστε σε διεθνές ξενοδοχείο. Είμαι δημόσιο πρόσωπο. Προσπαθώ να κρατήσω ένα χαμηλό προφίλ. Δεν θέλω να προκαλέσω την προσοχή. Συγγνώμη, αλλά λυπάμαι πολύ. Σε παρακαλώ. Όχι, όχι, το θέμα είναι ότι. Πολύ νευρικό. Όχι, όχι. Δεν είσαι πολύ αναστατωμένο. Συμβαίνει κάτι? Όχι. Γιατί τρως έτσι? Όχι, είμαι μια χαρά. Ακούστε, είμαι. Συγγνώμη. Ναι, είμαι καλά. Ξαβιέ, τι συμβαίνει? Τι γίνεται με τον Παύλο? Μήπως μου κρύβεται κάτι? Τι συμβαίνει? Ουφ, τι συμβαίνει με τον Παύλο? Όχι, όχι, είναι πολύ ντροπιαστικό. Τι είναι ντροπιαστικό? Δεν είναι στο δωμάτιό του. Είναι στο διπλανό δωμάτιο. Πού είναι ο Παύλο? Με ένα κορίτσι. Ορίστε. Και χτύπησα την πόρτα και βγήκε έξω με τα εσώρουχα. Κατακόκκινος. Φοβερή στιγμή. Απίστευτο. Αυτές είναι διακοπές, έτσι. Αυτό είναι το Μαριλότσε. Τώρα θα φύγεις. Βαγόρι μου, τίγρη, είναι στο γονίδιο, βλέπετε. Ωραία, ωραία. Τι έγινε, τι έγινε? Γεια. Τι έγινε, Σέρτιο? Πώς περνάτε? Μήπως βρήκες τον Παύλο? Όχι, δεν τον βρήκα. Ο Παύλο είναι απασχολημένος. Ας πούμε ότι έχει κάτι πιο σημαντικό να κάνει από το ραντεβού μας. Αλήθεια, μάλιστα. Ναι. Καλό αυτό. Εμείς πάμε να φύγουμε τώρα. Πολύ πάμε. Καλό. Τα κορίτσια μου είπαν να μείνω εδώ μαζί τους στο ξενοδοχείο, γιατί. Βέβαια. Ναι, το είπαμε. Ναι, κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Μείνε αν θέλεις. Θα μείνω κι εγώ. Πείτε στον Παύλο ότι ήρθε ο πατέρας του και ότι είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν. Έτσι, να του δώσετε την αγάπη μου και θα στείλω τη βαλίτσα σου από το άλλο ξενοδοχείο εδώ πέρα για να μείνεις εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Αυτές είναι οι δικές μας. Εδώ, αυτές πρέπει να είναι. Όχι, μία. Θέλω να ξαπλώσω, θέλω να κοιμηθώ. Έλα καλέ, τρελάθηκες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παύλο, σιγά, θα διαλύσω το αεροπλάνο. Τι θες να κάνω, δεν χωράει η ρημάδα. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε, όλα ήταν μια χαρά. Γιατί να γυρίσουμε πίσω? Καλά, είσαι χαζός. Εσύ μην ανακατεύεσαι, πετάγεσαι σαν δίκιο. Σε αεροπλάνο είμαστε. Τότε πες στο φίλο σου ότι επιστρέφουμε, γιατί αλλιώς ο πατέρας του θα καταλάβει ότι παίζει σε συγκρότημα. Περίμενε. Τα παράλες τώρα. Θα μπορούσαμε να το τακτοποιήσουμε χωρίς να φύγουμε. Βέβαια, άντε. Και να διακινδυνεύσουμε του Airway. Έχω μια ιδέα. Λοιπόν, γιατί δεν χαιρόμαστε αυτό που μας συμβαίνει? Είναι πολύ ωραίο. Και θα έχουμε και καλές αναμνήσεις. Έλα, φτάνει. Προσοχή σας παρακαλώ. Ο κυβερνήτης μόλις μας πληροφόρησε ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας η απογείωση θα καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Ο ουρανός γίνεται κομμάτια. Αυτό μας έλειπε. Ωραία, τώρα ήταν το τελευταίο που χρειαζόμασταν. Παύλο, δεν θέλω να ταξιδέψω με καταιγίδα. Μην ανησυχείς, Μία. Το αεροπλάνο δεν θα απογειωθεί. Αυτό είπε η κυρία. Ναι, το ξέρω. Θες να καθίσω μαζί σου? Όχι. Καλά, εντάξει. Αν σας άρεσε αυτό σήμερα, αύριο μπορούμε να πάμε για ράφτινγκ. Κοίτα, μόλις κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα στο ράγκμπι και το μόνο που θέλουμε είναι να ξεκουραστούμε. Και ο Τόμας? Ο Τόμας είναι με ένα κορίτσι. Α, δηλαδή έχει κοπέλα. Όχι, ο Τόμας κοπέλα. Όχι, απλώς μια κοπέλα. Φεύγω, είναι. Γιατί δεν έχω καμιά δουλειά εδώ. Αφήστε με. Σταμάτα. Θα γυρίσω αμέσως. Κοίτα, είναι κάτι περαστικό. Όπως ένα μάτσο ράγκμπι, ας πούμε. Ο Ξαβιέ, κορίτσια, αυτός είναι ο Ξαβιέ. Ανάλια, ο Ξαβιέ, η Ανάλια, φιληθείτε. Έλα, μπράβο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, εσύ? Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό το μαντίλι που φοράς. Σου αρέσει? Ναι, είναι πολύ ωραίο. Από πού τα αγόρασες? Στη μαμά μου αρέσουν πολύ τα μαντίλια και θέλω να τις πάρω ένα δώρο. Σολ, είπες ότι η Φέλη σου είπε πως θα ερχόταν στο ξενοδοχείο? Δεν σου είπα τίποτα. Συγγνώμη, μπορεί και να κατάλαβα λάθος. Μάλλον είσαι και ένα εγκέφαλη, κορίτσι μου. Με συγχωρείτε. Καλή σας όρεξη. Μπορείς να έρθεις ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχω κάτι να σου δώσω. Ναι. Τι γίνεται, είστε από το Elite Way? Ναι. Νάτσο. Τίντσο. Τι κάνεις εδώ? Τίντσο. Τον είπε Τίντσο. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία. Τον ξέρω από παιδί. Άλλωστε, ήμασταν πολύ καλοί φίλοι με τον πατέρα του. Ήταν κάποιος που θαύμαζα πολύ. Μια πανούργα λεπού του βουνού. Πώς είσαι, τι κάνεις εδώ? Είμαι ο ξεναγός των παιδιών. Αλήθεια? Είμαι καθηγητής τους. Έχω την ευθύνη των παιδιών. Του σχολείου του Elite Way. Εσύ? Ναι, μην πεις όμως τίποτα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Θα σου πω αργότερα. Για να συστηθώ, είμαι η Σολ Ριβαρόλα. Γεια, τι κάνεις? Χαίρομαι πολύ, Σολ. Λουχάν, προσπάθησα με όλα τα προγράμματα που έχω, αλλά δεν έκανα τίποτα. Θα χρειαστείς ειδικό hacker. Ναι, πού μπορώ να βρω? Το Μπαριλότσο έχει τον καλύτερο. Αλήθεια? Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ περίεργος. Λένε πολλά παράξενα γι' αυτόν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κανείς δεν θέλει να τον πλησιάζει. Δεν με νοιάζει, θέλω να τον δω. Όταν έχει κακή διάθεση, δεν προσέχει κανέναν.
Εμένα θα με ακούσει, που μένει. Και γιατί δεν θέλετε να πάτε στην δίσκο, μου λέτε? Είμαστε κουρασμένοι και έχουμε να πάμε και στο βουνό αύριο, έτσι. Ναι, ναι. Καλά, όπως θέλετε. Θα σας δω αύριο. Όλα είναι έτοιμα για το πάρτι, τέλεια! Σε παρακαλώ, μη μας απογοητεύσεις. Όχι, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ξέρεις πώς να το κάνεις, Το έχεις ξανακάνει? Έχεις πάει με κοπέλα? Εννοείς. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Τι κάνεις εδώ, εσύ? Ελάτε, παιδιά, θα είναι η νύχτα μας. Της είπα ότι θα βγω μαζί σας και όλα τακτοποιήθηκαν. Ξάδερφε, εσύ το είδες τα ρούχα, μπράβο. Δώστα μου, θα κάνω ένα μπανάκι. Όχι, όχι, τι μπάνιο, όχι, δώσου τα ρούχα, ντύσου και βάλε και λίγο άρωμα. Έλα, δώσου τα ρούχα. Τι βρωμιάρης που είσαι, δεν θα αλλάξεις ποτέ. Καλά, εντάξει. Έλα, φίλε, βιάζομαι, δώστα μου, δώστα μου, δώστα μου, έλα. Κρίμα, κάποια άλλη φορά, φίλε μου, κάποια άλλη φορά. Καλά, θα πάω με τα παιδιά. Εντάξει, ναι. Κανένα πρόβλημα. Γεια σου όμως, έτσι γρήγορα. Ναι, 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 θα σε αφήσουν εδώ. Okay. Θα πάνε στην δίσκο. Άντε, άντε. Άντε, γεια. Ει, είδες πως κοιτάζει. Όλα τα κλειδωμένα. Νομίζουν ότι δεν θα μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά θα κάνουμε φοβερό πάρτι. Τι έγινε? Έπαθες. Ποιος έβαλε κόλλα στο εσωρουχό μου? Μη μου πεις ότι κόλλησαν τα μπαλάκια σου. Ποιος το έκανε? Εσύ μήπως? Εσύ Φρανσίσκο? Όχι. Ξέρω όχι, εσύ το έκανες. Τι, εσύ ήσουν? Ποιος περίμενε, το έκανε? Περίμενε. Τότε ποιος? Η Πιλάρ. Ποια Πιλάρ, μωρέ? Πρώτα κασαρίδες. Μετά είπε πως ετοίμασε τα ρούχα σου, έτσι. Εκείνη σου έβαλε κόλλα στο εσώρουχο. Όχι. Στοίχημα όχι. Πως έμαθα για τα κορίτσια. Δεν μπορεί, όχι. Μα τι άλλο τότε? Πονάω. Για σκέψου, τι άλλο. Σταμάτα να κάνεις τον έξυπνο, βοήθησε με. Και τώρα πώς θα το κάνεις, αν όλα είναι κολλημένα. Για κάτσε να τον βοηθήσουμε, έλα. Με τα γάντια. Όχι, για όχι, έχει κόλλα παντού. Περίμενε, παιδιά. Περίμενε, περίμενε. Ας το κάνουμε αργά, αργά. Έλα, κάνε ό,τι σου λέω, έτσι. Είστε τρελή. Σιγά, σιγά. Έλα, τι. Μαμά, τι κάνεις, δεν βλέπεις ότι είναι η ευαίσθητη περιοχή εκεί? Πρέπει να κοπεί, δεν γίνεται, έχει κολλήσει. Τι, να κοπεί, πάτε καλά, ρε. Λοιπόν, άκου τι σου λέω. Είναι δικός μου και θα τον ψαρέψω απόψε στη δίσκο. Έλα γρήγορα, είναι το βάρος. Θα τα μαλλιά μου και θα έρθω σε λίγο. Πηγαίνετε. Κλείδωσε τη μέσα. Θα μείνει εδώ. Όχι, δεν μπορώ. Αποκλείεται. Δεν μπορώ. Είναι η ώρα να μάθεις, Φέλη. Μα φοβάμαι. Και αν γυρίσουν τα κορίτσια, αν γυρίσουν μη τη φωνή. Μη φοβάσαι. Θα τους πω ότι δεν ήθελε να βγει από το δέρμα της γιατί ήταν πολύ ξηρό και ότι την έπιασε ιστερία. Κανείς δεν θα έρθει. Δεν τολμώ. Κάντο. Δεν τολμώ. Κάντο. Δεν. Έχω πολύ ταλέντο, ε. Το έκανε. Τέλεια. Κορίτσια. Ανοίξτε. Κλειδώθηκα. Σολ. Δεν πρόκειται να σε ακούσει κανένας. Θέλει, θέλει, εσύ με κλείδωσες. Σε παρακαλώ, άνοιξέ μου, μη με αφήσεις εδώ. Θα έπρεπε να χαίρεσαι που σε αφήνω εδώ και όχι στη μέση του βουνού, όπως με άφησες εσύ. Ο Θέλει, θα σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ, άνοιξέ μου, έγινε παρεξήγηση. Σε παρακαλώ, Θέλει. Θέλει. Πατρίτσιο, Λουχάν. Ο Πατρίτσιο, Πατρίτσιο ή Λουχάν. Πατρίτσιο. Ο Πατρίτσιο είναι εκείνος που σου είπα, που με έσωσε. Έτοιμοι. Πάμε. Όχι, όχι, πηγαίνετε εσείς. Εγώ έχω κάτι άλλο να κάνω. Να περάσετε καλά. Σίγουρα δεν θέλεις να έρθεις? Ναι, ναι, ναι. Έλα μαζί. Όχι, δεν θέλω. Να περάσετε καλά. Πάμε.